Άνοδος έως και 80 μορίων καταγράφεται στις βάσεις όλων των ιατρικών σχολών, ενώ σταθερή παραμένει η γενική εικόνα στις νομικές σχολές, με τη νομική Θράκης, που αποτελεί το κατόφλι των νομικών σχολών στην Ελλάδα, να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Μεγάλη βουτιά σε ό,τι αφορά στις βάσεις εισαγωγής σε σχολές του 5ου Επιστημονικού Πεδίου στη Θεσσαλονίκη, λόγω των επιδόσεων στα μαθηματικά και τις αρχές οικονομικής θεωρίας. Η μεγαλύτερη πτώση παρατηρείται στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, 1.163 μόρια, και πληροφορικής, 349 μόρια, η μείωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ψαλίδα. Υπάρχει μια μικρή ομάδα μαθητών που ακόμη και στα δυσκολότερα θέματα ανταπεξέρχεται. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε κάποιες σχολές του Πολυτεχνείου, οι ιατρικές και κάποιες άλλες σχολές να έχουν πάρα πολύ υψηλή βάση για να εισαχθεί ένας μαθητής από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα των μαθητών, ειδικά αυτό το ποσοστό του 83,5% περίπου των παιδιών που ήταν στην κατεύθυνση οικονομίας πληροφορικής, που έγραψε κάτω από τη βάση, και μάλιστα από το 83% το 55% ήταν κάτω από το 5%. Αυτό νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει όλους όσους ασχολούμαστε με την ελληνική εκπαίδευση, είτε στον ιδιωτικό χώρο είτε στο δημόσιο, πόσο μάλλον την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τις επιτροπές των θεμάτων. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη ψαλίδα στις απαιτήσεις μέσα στο ίδιο το σχολείο και στις απαιτήσεις που τελικά καλούνται τα παιδιά να αντιμετωπίσουν όταν δουν τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ευτυχισμένη που πέρασε σε σχολή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και όχι σε άλλη πόλη, δήλωσε η Άννα Μαρία Αγοραστού. Πού πέρασες? Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το ήθελες? Ναι. Επιλογή σου πρώτη. Ήταν δεύτερη. Πρώτη επιλογή? Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών. Mm-hmm. Αλλά ανέβηκαν πάρα πολύ βάσεις και δεν τα έπιασα. Πώς νιώθεις, φοιτήτρια πλέον? Θα δείξει. Θυσιασμένη. Χαίρεσαι το ότι πέρασε στη Θεσσαλονίκη? Δεν μπορούσα έτσι κι αλλιώς να φύγω σε άλλη πόλη, άρα το ότι πέρασε στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα μεγάλο θετικό. Mm-hmm. Οι φίλες σου, οι παρέες σου, οι συμμαθητές σου, τι είδες εδώ, τι διαπίστωσες? Θεσσαλονίκη και οι δύο. Άρα θα είμαστε μαζί, άρα ακόμα καλύτερα. Στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Ζάκυνθο θα είναι φοιτήτρια η Δέσποινα, η οποία και έβαλε ως πρώτη επιλογή τη Σχολή των Ονείρων της. Περήφανη η οικογένειά της με τον πατέρα της κοπέλας να δηλώνει ότι θα κάνει τα πάντα για να στηρίξει οικονομικά την πρωτότοκη από τα 4 παιδιά του. Ήθελε Σχολή Καλών Τεχνών, είτε στα Γιάννενα, η οποία βγήκε το Μάρτιο εκτός Πανελληνίων, και τώρα ήταν η επιλογή να πάει Ζάκυνθο. Είναι πολύ χαρούμενη, ευχαριστημένη. Οπότε... Και εσύ χαρούμενος? Ναι, εντάξει, είναι η πρώτη από τα 4, οπότε ήταν κάτι ευχάριστο. Θα μπορέσετε να την υποστηρίξετε οικονομικά? Το ελπίζω. Ήταν η επιλογή, οπότε θα τη στηρίξουμε. Θα τη βοηθήσουμε να κάνει αυτό που θέλει. Αφού την ευχαριστεί, θα την στηρίξουμε όσο δυνατόν όλοι. Ενδεικτικά στη Θεσσαλονίκη, οι πανεπιστημιακές σχολές, στις οποίες ανέβηκαν οι βάσεις, είναι η ιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα 82 μόρια, η νομική στα 15 μόρια, Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 477 μόρια, Αγγλική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 121 μόρια και Ψυχολογίας επίσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 32 μόρια. Οι βάσεις μειώθηκαν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 595 μόρια, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 42 μόρια, Οικονομικών Επιστημών 1175 μόρια, Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1163 μόρια και Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 349 μόρια. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επίσης μείωση στα 1188 μόρια. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφοι, εισάγοντας τον οκταψήφιο κωδικό τους, μπορούν να δουν τα αποτελέσματα.